porca miseria fasolada, gobierno parta hola, porque marica dolmadaya, patates y agni. Economía estrapachada, necesites grande fola, pa' falimento y helada, tabiota ti. Εννοείς ανεπιθεώρηση να υποθέσω. Σιγά δεν ξέρω, νομίζω ότι κάποιος κάνει πλάκα. Δηλαδή, πώς γίνεται να βραβεύεις τον Πρωθυπουργό για τη στεναρή αντικαπνιστική του στάση σε μια χώρα η οποία είναι η μόνη η οποία δεν εφαρμόζει τον νόμο για το κάπνισμα. Νομίζω ότι ο νόμος εφαρμόζεται μόνο στα εστιατόρια που τρώνε ο Γιώργος Παπανδρέου και οι φίλοι του. Θα μου πεις αν δούμε την ακολουθία των πραγμάτων, έτσι με τα βραβεία, δεδομένου ότι βραβεύτηκε όπως είδαμε πρόσφατος για το γεγονός ότι απέτρεψε την πτώχευση της χώρας και τώρα όλοι μιλάνε για επικείμενη πτώχευση, έχει μια λογική. Αυτή τη λογική του παραλόγου και την ακολουθία με τα παράδοξα. Αν δεν αθροίσουμε και το βραβείο για τη συμβολή του στην παγκόσμια σκέψη, τότε νομίζω πάμε όλοι μαζί για υποθυμικά επεισόδια. Πάντως, Κατερίνα, σε ό,τι αφορά στο κάπνισμα, για την προσωπική του αντικαπνιστική στάση δεν μπορούμε να πούμε. Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι επίσης ότι ο Πρωθυπουργός, εκτός από φανατικός κοπηλάτης, είναι και φανατικός της fitness κατάστασης γενικώς. Μην ξεχνάμε και την πλήρη ονομασία του Υπουργείου Υγείας, άλλωστε. Έτσι, Υπουργείου Υγείας, Διατροφής και Άθλησης. Είναι και φανατικός νοτεριστής επίσης. Λοιπόν, και εμένα με έχει πείσει ότι είναι φανατικός και συνεπής αντικαπνιστής, όπως με έχει πείσει ότι είναι σε άριστη φυσική κατάσταση, όπως όλους τους έχει πείσει, φαντάζομαι. Και ίσως αυτό το κάνει, ξέρεις, και υπερβολικά αισιόδοξο πράγμα που διαπερνά και πολλούς από τους υπουργούς του, οι οποίοι βλέπουν ροζ εκεί που οι άλλοι βλέπουν γκρίζο. Εν πάση περιπτώσει, το ανατρεπτικό χιουμορ πρέπει να επιβραβεύεται, κατά τη γνώμη μου, και στους φορείς που διοργανώνουν τα βραβεία αυτά, αυτό το χιουμορ περισσεύει. Είναι μια ευχάριστη νότα στην γκρίζα καθημερινότητά μας, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημειολογία των ΜΚΟ, με κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί ένας πρωθυπουργός βραβεύεται για αυτά που έχει πετύχει στη χώρα του, όχι για αυτά που έχει πετύχει προσωπικά. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουμε εξεταστική, νομίζω, για να δούμε ποιος παραβλάνησε. Η προανακριτική, ό,τι θέλεις. Ποιος παραβλάνησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να περιμένουμε να βραβευτεί και από. Την Ιντερπόλ. Για την άψογη λειτουργία της αστυνομίας και των περιπολικών που σε περίοδο κρίσης θα έχουν μείνει από βενζίνη. Δεν λοιπόν, και τώρα έτσι. Θα αποκαλύψουμε στους τηλεθεατές για ποιο λόγο το λες αυτό, Κατερίνα, αφού σε ευχαριστήσω πολύ. Το λέει λοιπόν διότι η βενζίνη τέλος για τα περιπολικά της αστυνομίας.